Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα επέστρεψε. Το χτύπημα έβγαλε την πρώτη άμυνα ο Ακπομ και έρχεται να σούτ από τον Καμαρά. Με τις ηλικίες του. Ξανά το σούτ πέφτοντας ο Καμαρά. Αυτά. Έδωσε στην μπάλα κατεύθυνση. Την μπάλα του προσπέρασε όλους. Την γεμίζει ο Καμαρά. Κεφαλιά του Ρόμπιν Σεμέντο και κατεβάζει την μπάλα. Ο Πασχαλάκης δεν μετράει γκολ από τον Έλα Ραμπί. Και τελικά είναι offside εδώ με την γραμμή. Ο Έλα Ραμπί, όταν γίνεται κεφαλιά από τον Ρόμπιν Σεμέντο, είναι σε αντικανονική φάση. Ο Ολυμπιακός υπερτερεί στον αριθμό των στημένων που κερδίζει περιμετρικά της αμυντικής ζώνης του ΠΑΟΚ. Και εδώ με τον Έλα Μπντελαουί φτάνει σε μια πλεονεκτική θέση και κερδίζοντας μια δεύτερη μπάλα, ο Έλα Ραμπί μπαίνει ουσιαστικά με την μπάλα μέσα στα δίχτυα και με μια... εδώ τελειώνει η επίθεση, αλλά την ανανεώνει ο Ολυμπιακός. Την, αν θέλετε, ολιγορία του Βιερίνια, ήταν αρκετά χαλαρός. Το κλέψιμο, το γύρισμα και ο Έλα Ραμπί από το ύψος της μικρής περιοχής. Άλλη μία ασίστ από τον Ματιέ Βαλμπουένα. Επιβεβαιώνουν και ο ένας και ο άλλος ότι είναι η καλύτερη του ελληνικού πρωταθλήματος. Άλλη μία φορά το γκολ του Ολυμπιακού με το σερβίρισμα από τον Βαλμπουένα και το τελείωμα. Τον Έλα Ραμπί που βρέθηκε μπροστά από τον Μιχάη με μόνο τον Πασχαλάκη απέναντί του. Για το γκολ, μια ονειρεμένη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον 33χρονο μαρκινό στράικερ Ολυμπιακού. Λέω Μάτος. Άστοχη σέντρα, το αριστερό. Ο ελιγμός του Μαροκινού, η σέντρα αρκετά επικίνδυνη, έγκαιρη η επέμβαση, έξοδος του Ζωζέ Σα. Πραγματικά το δοκιμάζει απευθείας, έχει χρόνο. Καθαρό οπτικό πεδίο. Ο Ζωζέσα κάνει μια μάλλον εύκολη απόκρουση, επέμβαση. Α, θα μπορούσε να την κάνει λίγο πιο δύσκολη σπόντα πάνω στο κεφάλι του Μασούρα. Oh, τι δοκίμασε ο Βιερίνια. Στον Λεωμάτος εδώ. Η ιδέα του Βιερίνια πίσω από τη μεσαία γραμμή. Βιερίνια. Κάνει. Έξοδος από τον Ζωζεσά, συγκρούστηκε με τον Σισε, Σβιντέρσκι, ένα σούρτ κόρνερ. Όχι, στη συνεχεία ανακαλύπτει.